Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και θα σας καλωσορίσω σε ακόμα ένα βίντεο μας με ηλεκτρικά ποδήλατα. Αυτή τη φορά έχω δύο μοντέλα της Totem δίπλα μου. Πρόκειται για το Carry Pro και το Moris Pro. Η Totem είναι μια εταιρεία από την Τσεχία, πολύ γνωστή στην κατηγορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων, με ποιοτικά μοντέλα, mid-range και high-end. Και τα συγκεκριμένα μοντέλα έρχονται στην Ελλάδα από την Velogreen e-bikes. Μπορείτε λοιπόν να τα βρείτε στο επίσημο site της ή να έρθετε στην έκθεσή της στα Γλυκά Νερά, να τα δείτε από κοντά, να τα δοκιμάσετε και φυσικά να τα αποκτήσετε. Πρόκειται για δύο ηλεκτρικά ποδήλατα στη mid-range κατηγορία, στα 1.999 ευρώ το Moris Pro, στα 2.299 το Carry Pro, αλλά απευθύνονται και σε απαιτητικούς χρήστες με επώνυμα ποιοτικά περιφερειακά πάνω τους σε όλους τους τομείς και ειδικά το Carry Pro είναι ένα full suspension ή mountain bike, το οποίο μπορεί να καλύψει ακόμα και τις δύσκολες ανάγκες που μπορεί να έχει ένας χρήστης που πάει συχνά και εκτός δρόμου, αλλά και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα και για απλή καθημερινή χρήση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τα είχαμε στα χέρια μας και τα δοκιμάσαμε. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πρώτα όμως, μην ξεχάσετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε γύρω από την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα. Να είμαστε λοιπόν με τα δύο νέα ποδήλατα της Totem. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Και θα μου πείτε ποιος μπορεί να θέλει ένα τέτοιο ποδήλατο. Η απάντηση είναι αρκετά περισσότερος κόσμος από ό,τι θα πιστεύατε. Και φυσικά, αν μιλάμε για το Carry Pro, είναι ένα full suspension ή mountain bike. Οπότε απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που θέλουν να πηγαίνουν και στο βουνό, θέλουν να πηγαίνουν σε μονοπάτια, σε trails, να κάνουν off-roading. Ωστόσο, και τα δύο με τα πυρούνια που έχουν εμπρός μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα και για λόγους άνεσης σαν commuting bikes, όχι αυστηρά πόλης, αλλά και εντός πόλης, γιατί δυστυχώς έχουμε κακούς δρόμους, οπότε είναι αρκετοί πλέον οι χρήστες που ψάχνουν ακόμα και full suspension ηλεκτρικά ποδήλατα για να είναι λίγο πιο άνετα. Για να είναι λίγο πιο άνετα στις λακκούβες, στους κακούς δρόμους μας και φυσικά μπορείτε να πάτε πιο άνετα και στο χώμα ή οτιδήποτε άλλο. Anyway, λίγα λόγια για την κατηγορία αυτή και φυσικά είναι δύο ποδήλατα που δεν είναι στην entry level κατηγορία. 1.999 ευρώ το Moris Pro, 2.299 αυτή τη στιγμή το Carry Pro, αλλά προσφέρουν, όπως θα δείτε συνέχεια, αρκετά πράγματα για να δικαιολογούν την τιμή αυτή, το κόστος αυτό. Anyway, πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Ξεκινώντας από το μικρό εντός εισαγωγικών, το Moris Pro, να πούμε ότι και τα δύο ποδήλατα ζυγίζουν γύρω στα 25 κιλά, λίγο βαρύτερο για προφανείς λόγους το Carry Pro, ανάρτηση, full suspension και γενικότερα λίγο μεγαλύτερα λάστιχα και κάποια πράγματα που αυξάνουν ελαφρώς το βάρος του, όχι φοβερά, αλλά λίγο πιο βαρύ. Μήκος λίγο κάτω από τα 100, λίγο κάτω από τα 2 μέτρα για τα δύο ποδήλατα και να πούμε ότι υπάρχει και quick release φυσικά στον εμπρός τροχό και στον πίσω, μπορείτε να δείτε εδώ, αλλά κυρίως αυτό που μας νοιάζει το quick release στον εμπρός τροχό και στις δύο περιπτώσεις για να μπορείτε πολύ εύκολα να μειώσετε τον όγκο τους αν θέλετε, για παράδειγμα, να τα βάλετε στο ασανσέρ, στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου αν χωράει, οπουδήποτε θέλετε να τα βάλετε και θέλετε να μειώσετε λίγο τον όγκο τους πολύ γρήγορα χωρίς ειδικά εργαλεία κτλ. Το πλάτος του τιμονιού είναι 73 εκατοστά και στις δύο περιπτώσεις και το ύψος τους, δηλαδή η απόσταση από το έδαφος του τιμονιού, είναι γύρω στα 116 με 120 εκατοστά ανάλογα το ποιο μοντέλο από τα δύο θα επιλέξετε, γιατί όπως θα διακρίνετε σχετικά εύκολα, το πυρούνι της Antour εμπρός στο Carry Pro είναι άλλο, είναι το 6M34 με μεγαλύτερη διαδρομή σε σχέση με το 6M30, οπότε μεγαλώνει αντίστοιχα και το ύψος, ψηλώνει λίγο το ποδήλατο εμπρός. Από πλευράς μεγέθους, το Moris Pro είναι 19 το frame, ενώ το Carry Pro είναι 20. Έτσι είναι κατάλληλο για λίγο ψηλότερους αναβάτες. Αλλά θα μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε άνετα, αν είστε 1,65-1,70 σε ύψος, με μεγάλη άνεση και μέχρι 1,90-1,95 χωρίς κανένα πρόβλημα. Το frame το βλέπετε εδώ, κρυφή καλωδίωση για cable management. Η μπαταρία είναι τμήμα της διαγωνίου, ενσωματωμένη. Εννοείται μοτέρ μεσαίας τριβής της Γκίνκα, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Και πολλά πράγματα πάνω είναι της ίδιας της Totem, τσέχικη η εταιρεία. Η ντίζα, το τιμόνι, πολλά πράγματα είναι πάνω από την Totem, η οποία είναι μια
επώνυμη εταιρεία στην κατηγορία των ποδηλάτων και των ηλεκτρικών ποδηλάτων και όλα τα περιφερειακά πάνω στα δύο αυτά μοντέλα είναι επώνυμα και high-end. Οπότε όμορφο και το frame σε αυτό τον ουδέτερο χρωματικό συνδυασμό. Εδώ βλέπετε διαφορετικό σχεδιασμό το Carry Pro, καθώς είναι και full suspension. Να πούμε κάποια πραγματάκια περί ανάρτησης, να πούμε μετά για τον ηλεκτροκινητήρα, την μπαταρία και τα λοιπά. Έχουμε, όπως είπαμε λοιπόν, 6M30 Sun Tour, το εμπρός πυρούνι του Maurice Pro και είναι μια χαρά το ποδήλατο, προσφέρει αρκετά καλή άνεση γιατί συνδυάζεται και με τα ελαστικά της CST, τα οποία είναι 2.35 σε φάρδος, είναι 29x2.35, 29x2.40 είναι τα ελαστικά του Carry Pro και είναι τα CST Patrol. Οπότε ακόμα πιο ικανό για off-roading με άνεση. Εδώ έχουμε λίγο ελαφρώς πιο πολιτισμένη κατάσταση, αλλά και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άνεση σε οποιοδήποτε έδαφος και εν ολίγης το πυρούνι κάνει αρκετά καλή δουλειά να σας προσφέρει και άνεση για commuting μέσα στην πόλη, για τις διαδρομές σας. Σίγουρα όχι όσο ένα full suspension, αλλά κάνει αρκετά καλή δουλειά αυτό το πυρούνι της Antour και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και στα δύο μοντέλα αυτά, remote lockout. Ξέρετε ότι τα πυρούνια αυτά έχουν lockout για να μπορείτε να τα κλειδώνετε, ώστε όταν δεν χρειάζεται να κάνουν την κίνησή τους για να απορροφούν κραδασμούς, να γλιτώνετε λίγη ενέργεια σε καλό έδαφος, στις ανηφόρες ή οπουδήποτε αλλού. Πλέον δεν χρειάζεται να βάλετε το χέρι σας και να γυρίσετε εδώ πέρα το lockout. Υπάρχει remote lockout εδώ, στο δεξί σας χέρι και πάρα πολύ εύκολα κλειδώνετε το πυρούνι και το ξεκλειδώνετε. Το ίδιο και στο Carry Pro. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν βρίσκεστε, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε βασικά, ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτή την κίνηση, αλλά κυρίως αν εναλλάσσεστε συχνά μεταξύ διαφόρων εδαφών και σε κάποιες περιπτώσεις θέλετε να είναι κλειδωμένο το πυρούνι, σε κάποιες όχι. Το Carry Pro βέβαια, όπως είπαμε, έχει διαφορετικό πυρούνι, έχει το 6M34 Boost της Sun Tour, το οποίο έχει μεγαλύτερη διαδρομή για πιο απαιτητικές off-road διαδρομές. Παραμένει το remote lockout στη θέση του, πολύ χρήσιμο και εννοείται ότι μπορείτε να ρυθμίσετε και την προφόρτιση και στα δύο αυτά πυρούνια, αυτονόητο, δεν το αναφέραμε για το Maurice Pro, αλλά δεν σταματάμε εδώ, γιατί πρόκειται για ένα full suspension ποδήλατο και πίσω έχουμε λοιπόν ανάρτηση αέρα Exaform, η οποία μάλιστα είναι και ρυθμιζόμενη από αυτό εδώ το, όχι και τόσο βολικό θα έλεγα, γιατί είναι δίπλα ακριβώς στο mount point, στη βίδα, αλλά μπορείτε να την ρυθμίσετε ελαφρώς σε μία κλίμακα από το βιδάκι αυτό. Η αερανάρτηση λοιπόν, το full suspension αυτό ποδήλατο, είναι για πιο απαιτητικούς χρήστες, εξαιρετικά άνετο σε όλες τις περιπτώσεις και είπαμε, μετράει και η διαδρομή πάρα πολύ μπροστά, γι' αυτό και επιλέχθηκε το 6M34, οπότε εάν είστε του trail και θέλετε ένα σχετικά οικονομικό ποδήλατο, να μην δώσετε πάρα πολλά χρήματα για κάτι τέτοιο ή έχετε ήδη ένα ακριβό ή mountain bike και θέλετε και ένα φθηνότερο, για δεύτερο, για οτιδήποτε άλλο, είναι μια εξαιρετική επιλογή το Carry Pro, ή μπορεί να είναι το πρώτο σας ή mountain bike και να θέλετε να δοκιμάσετε πριν πάτε σε μια πολύ ακριβή πρόταση. Σε κάθε περίπτωση βοηθάει. Και ακόμα και αν απλά θέλετε να κάνετε commuting και έχετε πρόβλημα με τους κραδασμούς και τις λακκούβες κτλ., ναι, ένα full suspension ποδήλατο μπορεί να σας βοηθήσει, αν και δεν είναι ακριβώς αυτή, δεν είστε ακριβώς οι χρήστες για τους οποίους προορίζετε, σίγουρα θα σας βοηθήσει να είστε ακόμα πιο άνετα. Αλλά και το Maurice Pro με το πυρούνι απλώς εμπρός και τα λάστιχα αυτά είναι αρκετά άνετο. Το δοκιμάσαμε σε δρόμο με λακκούβες κτλ. Και εκτός δρόμου κάνει τη δουλειά μια χαρά. Αλλά αυτό είναι το premium που πληρώνετε για το Carry Pro, το full suspension, το εμπρός πυρούνι, η διαφορετική μετάδοση, αυτά έχουν ένα κάποιο επιπλέον κόστος. Εδώ έχουμε το κουδουνάκι κλασικά και ανατομικά χερούλια, πολύ ωραία, πολύ βολικά στο χέρι. Η σέλα είναι Vader, πολύ άνετη, sleek και θα σας βοηθήσει να κάνετε άνετα τις διαδρομές σας, μικρή και σε
μέγεθος σε διαστάσεις. Το stand εδώ αρκετά πίσω ώστε να μην βρίσκει πάνω η πεταλιέρα. Μεταλλικά τα πετάλια της Welgo και είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση πάντα του mid-drive motor με τις χαμηλές τριβές. Και πάμε να μιλήσουμε για άλλα πραγματάκια πολύ ωραία, όπως τα φρένα της Shimano, τα οποία είναι υδραυλικά και στις δύο περιπτώσεις. Εξαιρετική αίσθηση στο χέρι, εξαιρετική αποτελεσματικότητα, γιατί μιλάμε για δίσκους 180 χιλιοστών εμπρός και πίσω. Και φυσικά δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να ακινητοποιήσετε το ποδήλατο, ακόμα και από υψηλότερες ταχύτητες. Είναι πολύ καλά τα φρένα, κυρίως χάρη στην αίσθηση που προσφέρουν στο χέρι, αλλά και την αποτελεσματικότητα. Είναι μεγάλη η δίσκη, οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και τα λάστιχα είναι αρκετά καλά για την κατηγορία τους, να σας ακινητοποιήσουν γρήγορα. Υψηλός λοιπόν βαθμός στα φρένα και πάμε να δούμε ηλεκτροκινητήρα, μετάδοση, μπαταρία. Πράγματα που ενδιαφέρουν οποιονδήποτε εννοείται θέλει να πάρει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για οποιαδήποτε χρήση, είναι κομβική σημασίας, όπως το μοτέρ μεσαίας τριβής της Ginka, το Y20. Ξέρετε τα πλεονεκτήματα των mid-drive ηλεκτροκινητήρων, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε σχέση με τα hub motors. Πολύ καλύτερη απόκριση, σχεδόν ακαριαία στο πάτα και στο άσε. Μειωμένο βάρος, μειωμένη μάζα στον πίσω τροχό, με ό,τι αυτό θετικό συνεπάγεται, ειδικά σε ανώμαλα οδοστρώματα, και παραμένει καλό το ground clearance, η απόσταση από το έδαφος με ένα mid-drive motor. Για να έχετε μια ένδειξη του πόσο αυξάνει το βάρος σε ένα μοτέρ σε ένα τέτοιο ποδήλατο, το συγκεκριμένο ζυγίζει 3,1 κιλά. Ginka είναι η Ιαπωνέζικη εταιρεία, φυσικά 250 W διαρκής ισχύς, που είναι και ο περιορισμός στην Ευρώπη, αλλά 85 νιουτόμετρα ροπής. Ένα πολύ ροπάτο μοτέρ με εξαιρετική απόκριση, το οποίο σας ανεβάζει παντού, σας πάει με άνεση παντού, και αυτό γίνεται χάρη στην υψηλή ροπή αλλά και σε συνδυασμό με την μετάδοση. Μετάδοση λοιπόν, εδώ έχουμε διαφορές μεταξύ των δύο ποδηλάτων, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας είναι ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. Το Carry Pro, ενώ και τα δύο ποδήλατα έχουν 38 TAF δισκοβραχίωνα εμπρός, έχουμε δεκάρι σασμάν πίσω για το Carry Pro με ντεραγέ Shimano Deore, και βλέπετε ότι έχουμε και μεγάλους δίσκους στις πρώτες σχέσεις ώστε να είναι πολύ κοντό το βήμα. Καλύτερο λοιπόν για μεγάλες ανηφόρες σε trail, σε οπουδήποτε αλλού. Rapid Fire επιλογέας της Shimano εννοείται, και μία μετάδοση πάρα πολύ καλή και από πλευράς αντοχής, ποιότητας, θορύβου, ευχρηστίας. Εδώ έχουμε Shimano Altus Deraghe, γιατί έχουμε 9 σχέσεις στο πίσω μέρος με τον ίδιο δισκοβραχίωνα, και εδώ βλέπετε τον επιλογέα. Και να πούμε για το Maurice Pro ότι πολύ άνετα με δεύτερη με τρίτη σχέση θα ανεβείτε ακόμα και σε μια πολύ μεγάλη ανηφόρα με την ηλεκτρική υποβοήθηση στο ισχυρό επίπεδο. Πραγματικά δεν υπάρχει ανηφόρα η οποία θα σας κουράσει. Στην χειρότερη βάζετε μια πολύ χαμηλή σχέση και η υποβοήθηση θα σας ανεβάσει οπουδήποτε, χωρίς να υδρώσετε ούτε κατά διάνοια. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό με τα ροπάτα μοτέρ και η εξαιρετική απόκριση φυσικά, ενώ μπορείτε να κινήσετε άνετα με υψηλή ταχύτητα χωρίς κόπο, άκοπα. Είναι τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου mid-drive motor. Σε συνδυασμό με την οθόνη, εδώ έχουμε το χειριστήριο στα αριστερά, ωραίοι διακόπτες, ωραία τα κουμπάκια, αυξάνουμε, μειώνουμε το επίπεδο υποβοήθησης, πατώντας το συν για λίγη ώρα ανάβουν τα φώτα, αν έχετε συνδέσει κάποιο φωτάκι στην καλωδίωση, και πατώντας το πλην έχουμε walk assist, ενώ εδώ στο πλάι είναι τα κουμπάκια, το power button και το πλήκτρο που αλλάζει τις ενδείξεις στην οθόνη. Η οθόνη ευανάγνωστη, έγχρωμη, μικρή, της Ginka και αυτή. Βλέπουμε στάθμη μπαταρίας, την ταχύτητα, βλέπουμε trip, οδόμετρο, μέγιστη ταχύτητα, μέση ταχύτητα,
χρόνο χρήσης και τον ρυθμό ποδηλάτησης. Και αυτό πολύ χρήσιμο για τους περισσότερους απαιτητικούς ποδηλάτες. Εδώ πάνω βλέπουμε το επίπεδο υποβοήθησης όταν λειτουργεί το ποδήλατο και μάλλον την ισχύ που αποδίδει στιγμιαία ο ηλεκτροκινητήρας. Και εδώ βλέπουμε το επίπεδο υποβοήθησης. Είμαστε στο Auto, Boost που είναι το μέγιστο, Tour λίγο πιο χαλαρό για commuting, για βόλτες κτλ. Eco, απαλή υποβοήθηση, όχι πολλά πράγματα, και off, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σαν ένα συμβατικό ποδήλατο χωρίς καθόλου υποβοήθηση, θέλετε να γλιτώσετε μπαταρία για αργότερα, οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε και το auto mode λοιπόν. Το auto mode είναι ένας συνδυασμός αυτών, όπως κρίνει το ποδήλατο, ότι πρέπει να σας προσφέρει υποβοήθηση ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις συνθήκες και το τι θέλετε να κάνετε και το φορτίο κτλ. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι στο Maurice Pro με τη μετάδοση αυτή η ένατη ταχύτητα σας επιτρέπει να κινηθείτε άνετα και με 35 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς υποβοήθηση φυσικά σε αυτή την ταχύτητα, αλλά άνετα θα κινηθείτε σε flat κομμάτια, σε κατηφόρες, σε ανηφόρες αν το αντέχετε, με 35 χιλιόμετρα την ώρα με τη μετάδοση αυτή, με ένα cadence γύρω στο 70-72, για όποιον ενδιαφέρεται. Όσοι έχετε ασχοληθεί θα σας πει κάτι αυτό το νούμερο. Γενικά όμως κινήστε άνετα και με 35 χιλιόμετρα την ώρα με την μετάδοση του Maurice Pro και με του Carry Pro φυσικά, αφού έχει 10 σχέσεις και ουσιαστικά έχει 10 σχέσεις για να έχει πιο κοντές πρώτες σχέσεις, αλλά εν τέλει θα έχετε και εδώ μια υψηλή μέγιστη ταχύτητα αν το θελήσετε. Οπότε ικανοποιημένοι και από πλευράς μετάδοσης, δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο από την απόδοση, τη ροπή του ηλεκτροκινητήρα και την απόκρισή του, και torque sensor εννοείται εσωτερικά, οπότε είναι άριστος ο συνδυασμός και προσφέρει ό,τι θα περιμένατε σε οποιασδήποτε συνθήκες. Μπαταρία, να τονίσουμε αρχικά ότι έχει 2 χρόνια εγγύηση και γενικά τα ποδήλατα αυτά έχουν και τα 2 αμφότερα, δηλαδή έχουν 2 χρόνια εγγύηση για όλα τους τα περιφερειακά και για τις μπαταρίες. Και έχουμε μπαταρίες με στοιχεία της Samsung, οι οποίες είναι, όπως είπαμε, ενσωματωμένες στη διαγώνιο. Μπορείτε φυσικά να τις αφαιρέσετε με το κλειδάκι, να ξεκλειδώσετε, να την πάρετε στα χέρια την μπαταρία, να την αποθηκεύσετε, να την φορτίσετε σπίτι, ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είναι η θύρα φόρτισης πάνω στην μπαταρία και οι μπαταρίες αυτές έχουν χωρητικότητα πάνω από 700 βατόρες. Είναι 36 βόλτες με 20 αμπερόρες χωρητικότητας, οπότε μιλάμε για πάνω από 700 βατόρες και φυσικά ανάλογα με το επίπεδο υποβοήθησης μπορούν να σας προσφέρουν άνετα και πάνω από 100 χιλιόμετρα αυτονομίας με υποβοήθηση. Ποιοτικές βέβαια, με τα στοιχεία της Samsung και μεγάλες σε χωρητικότητα. Το βάρος μένει εδώ κεντρικά πάνω στη διαγώνιο, πάνω στο σασί. Διακριτικές, δεν εξέχουν καθόλου, δεν κινδυνεύουν εκεί από τίποτα, εννοεί τα διάβροχα όλα. Οπότε κανένα απολύτως πρόβλημα και ανάλογα με το επίπεδο υποβοήθησης μπορείτε να έχετε πάρα πολλά χιλιόμετρα αυτονομίας ή μπορεί να το έχετε στο μέγιστο για πολύ σκληρή χρήση και πάλι θα σας βγάλουν δεκάδες χιλιόμετρα με άνεση. Να πούμε ότι η οθόνη έχει και ένα κρυφό μενού στο οποίο μπαίνετε κρατώντας πατημένο το πλην και το κάτω πλήκτρο, αλλά δεν έχετε πολλά να πειράξετε εδώ. Display setting, λίγο τις μονάδες, το τροχό αν θέλετε, φυσικά η ταχύτητα δεν αλλάζει, το assist mode να κάνετε reset το trip, και στα advanced settings επίσης δεν πειράζονται όλες οι επιλογές, αλλά κάποια πραγματάκια, κυρίως η φωτεινότητα της οθόνης, το walk assist εδώ μπορείτε να το μειώσετε από τα 6 χιλιόμετρα την ώρα, δεν μπορείτε να το αυξήσετε, είναι και νομοθεσία τέτοια, να βάλετε password για να μην ξεκλειδώνετε το ποδήλατο χωρίς τον κωδικό σας, να απενεργοποιήσετε το walk assist. Αυτά τα πραγματάκια μπορείτε να κάνετε, αλλά γενικά λίγες οι επιλογές, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πούμε επίσης ότι και τα δύο ποδήλατα έρχονται με ισχυρό φορτιστή 3 Ampere, οπότε φορτίζονται σε περίπου 7 ώρες πλήρως και είναι καλό αυτό γιατί πρόκειται για μεγάλες μπαταρίες, οπότε 7 ώρες είναι ένας καλός χρόνος να φορτιστούν πλήρως. Είναι ισχυρός ο φορτιστής, λίγο μεγαλύτερος από ό,τι συνήθως ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, αλλά ούτε ζεσταίνεται πολύ, ούτε ενεργό σύστημα ψύξης χρειάζεται. Είναι μια καλή μέση λύση για να φορτίζουν γρήγορα τα ποδήλατα με τόσο μεγάλες μπαταρίες. Αυτά είναι λοιπόν τα Totem Maurice Pro και Carry Pro.
δύο πολύ ποιοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα σε σχετικά καλή τιμή. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θυμίζω ότι στα σχόλια μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα συγκεκριμένα μοντέλα, αλλά και για οτιδήποτε άλλο σας παρουσιάζω κατά καιρούς, και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλά περισσότερα βίντεο.